Στις 9 Μαρτίου βγήκε στη δημοσιότητα η διακήρυξη για την αξιοποίηση της περιοχής του Αηλικροδρομίου. Το λιμανάκι, το οποίο βρίσκεται πίσω από το κεντρικό λιμάνι της Καβάλας Απόστολος Παύλος, κάτω από τη Χερσόνησο της Παναγίας. Η διακήρυξη θα ολοκληρωθεί στη 1 Τετάρτου. Κύριε Κομνηνέ, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΚ ΑΕ, επρόκειτο να αξιοποιηθεί το παραλιακό μέτωπο εκείνο, συγκεκριμένα η περιοχή του Αηλικροδρομίου. Είναι μια απόφαση η οποία ελήφθη στις 29 Γενάρη του 2021. 9 Μαρτίου η διακήρυξη βγήκε στον αέρα και επρόκειτο να ολοκληρωθεί 1 Τετάρτου. 1 Τετάρτου θα είναι η μέρα διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας. Η μέρα που θα ανοίξουν οι φάκελοι και θα ξέρουμε ποιος επρόκειτο να αναλάβει τη διαχείριση της συγκεκριμένης περιοχής. Το Αηλικροδρομίο. Πρόκειται για στάσιμο υπαίθριο εμπόριων, εδώ θα υπάρχουν πακτωμένες ομπρέλες και εξοπλισμός. Η διακήρυξη έχει βγει ως στάσιμο υπαίθριο εμπόριο. Δεν θα υπάρχει τίποτα πακτωμένο, δεν θα υπάρχουν, σας το λέω γιατί έχουμε ρωτηθεί, δεν θα υπάρχουν εξαπλώστρες, δεν θα υπάρχουν τραπέζια. Είναι μόνο στάσιμο υπαίθριο εμπόριο. Σκοπός της Οργανισμός Λιμένος ΑΕ είναι η δημιουργία ενός χώρου αναψυχής στο κέντρο της Καβάλας. Αν με ρωτάτε εμένα προσωπικά, είναι ο αγαπημένος μου χώρος. Είναι το αγαπημένο μου σημείο, είναι το ησυχαστήριό μου. Θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο όμορφο. Αυτή τη στιγμή, στα 5 λεπτά από το κέντρο της πόλεως. Είναι εξαιρετικά. Θεωρώ ότι θα το χαρεί πολύ ο κόσμος. Το προτιμούν οι κάτοικοι της Παναγίας κυρίως. Βεβαίως. Βεβαίως και γιατί όχι να το γνωρίσει και η υπόλοιπη πόλη. Την ίδια στιγμή, η διευθύνουσα σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένα μίλησε και για τις παρεμβάσεις στο παραλιακό μέτωπο και πιο συγκεκριμένα στην οδό Αβέροφ. Ούτως ή άλλως έχει εγκριθεί η μελέτη ανακατασκευής της περιοχής στην Αβέροφ μέσα από το Leader Alia σε συνεργασία με το Δήμο Καβάλας. Αυτή τη στιγμή έχει υπογραφεί ήδη προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια Αμυθίτα αναφορικά με τον υπήνεμο μόλο αλλά και με την ιχθυόσκαλα και συνεχίζουμε.